Φτάνει στο αδιαχώρητο. Η είδηση έχει κάνει το γύρο του κόσμου. Τα προϊόντα είναι με αίμα φτιαγμένα. Πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος. Εκατοντάδες πολίτες υψώνουν τα χέρια τους για λίγα τρόφιμα. Σε λαϊκή αγορά μετέτρεψαν το χώρο μπροστά από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, Παραγωγή, μέλη της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Λαϊκών Αγορών. Οι παραγωγοί έστησαν τους πάγκους τους και μοίρασαν δωρεάν στους πολίτες φρούτα και λαχανικά. Από τις 9 το πρωί, μόλις έγινε γνωστή η διανομή, επεκράτησε το αδιαχώρητο από εκατοντάδες πολίτες. Και όλη η Ελλάδα καίγεται, άνεργη είναι, πεινάει. Με 368 ευρώ σύνταξη, πώς να ζήσει η οικογένεια. Με μητέρα δύο παιδιών, είμαστε άνεργοι. Και ο σύζυγός μας. Έχω δύο μικρά παιδιά και προσπαθούμε όσο μπορούμε για τα παιδιά. Ό,τι μου δώσουν, ό,τι μπορέσουν. Ναι. Ό,τι μπορέσουν για μας. Είναι μεγάλο πράγμα. Είμαι συνταξιούχος στο ΓΑΜ με 345 ευρώ σύνταξη. Όταν πια άδειασαν οι πάγκοι των παραγωγών, ο κόσμος συγκεντρώθηκε έξω από τα φορτηγά των παραγωγών, προκειμένου να πάρει έστω μία τσάντα από προκυπευτικά. Οι παραγωγοί προχώρησαν συμβολικά στην ενέργεια αυτή, ζητώντας μείωση στο μισό της τιμής του πετρελαίου για τα αγροτικά μηχανήματα, μείωση στην τιμή του ρεύματος, καθώς και μείωση του ΦΠΑ. Διοργανώνουμε και εμείς τη δική μας εκδήλωση, προσπαθώντας να αναδείξουμε με αυτόν τον τρόπο τα προβλήματα τα οποία είναι τεράστια και μας οδηγούν καθημερινά και μας στην εξαθλίωση. Για το πετρέλαιο πριν από 2-3 χρόνια 1 ευρώ και έχει πάει 1,5 ευρώ. Τα φυτοβάρμακα και τα λιπάσματα συνεχώς ακριβαίνουν. Τα γεωργικά εφόδια ακριβαίνουν, αλλά δεν είναι αυτό. Πάμε και ως γεωπόνους. Εκεί που πληρώναμε, παίρναμε με ευκολίες και πληρώναμε 6 μήνες μετά, πληρώνουμε τώρα, θέλουν μετρητής. Σε λιγότερο από 6 ώρες οι παραγωγοί μοίρασαν στον κόσμο συνολικά 50 τόνους οπωροκυπευτικών. Τα μέτρα για να πέσουν οι τιμές αλλά και η μείωση της ζήτησης ανέκοψαν την αυξητική τους